θα επιτρέψουμε σε καμιά κυβέρνηση να γυρίσει τις ζωές μας πολλές δεκάδες χρόνια πίσω και να καταπατήσει όσα κατακτήθηκαν με τους αγώνες και τις θυσίες της εργατικής τάξης. Δεν θα επιτρέψουμε να καταργηθεί το 8ωρο στην εργασία και να διαλυθούν οι ζωές των εργαζομένων, αφού θα είναι διαθέσιμοι όλο το 24ωρο ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργοδότη. Εμείς που στην τάξη μας και σαν εκπαιδευτική διδάσκουμε στους μαθητές μας τις νίκες του εργατικού κινήματος, την ανάγκη που υπήρχε να σταθεροποιηθεί το 8ωρο, τους αγώνες για τα δικαιώματα, εμείς οι ίδιοι δεν θα επιτρέψουμε όλα αυτά σήμερα, σε αυτή την εποχή, να τα στερηθούν, να μην ξέρουν πώς είναι να έχεις προσωπική ζωή, δικαιώματα, δουλειά, μόρφωση, υγεία. Δουλειά για όλους, μόρφωση, υγεία. Αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα αφορά και στους εκπαιδευτικούς που χρόνια τώρα βιώνουν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που τσακίζουν τη ζωή των συμβασιούχων συναδέλφων μας. Επιχειρούν να καταργήσουν και τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, να μας φημώσουν, να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου με όλα αυτά που μας ετοιμάζουν. Λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η απόκρουση λοιπόν αυτής της επίθεσης πρέπει να είναι η υπόθεση όλων μας. Συντονίζουμε τα αγωνιστικά βήματά μας, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και μαζί με όλους τους εργαζόμενους, ώστε να πετύχει και να έχει μεγάλη συμμετοχή η απεργία στις 3 Ιουνίου. Να ζητήσουμε να μην εφαρμοστούν τα μέτρα που κατακρεουργούν τη ζωή μας. Έχουμε χρέος και καθήκον να επιτρέψουμε αυτή η ζωή να γίνει καλύτερη, πολύ καλύτερη από αυτή που ζουν τώρα. Να παλέψουμε, να μείνουμε στο πλάι τους, να μην επιτρέψουμε να ζουν χωρίς τη μάνα και τον πατέρα τους. Να μην επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να μην μπορούν να γίνουν γονείς όπως οι συνάδελφοί μας οι αναπληρωτές. Σουλικά σύμμαχοι, ακούστε το καλά. Αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά. Στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο τρατεργατικό νομοσχέδιο δεν προπεράσει. Ζητάμε συγγνώμη από το Υπουργείο Εργασίας που θα ξαναχρειαστεί προσμίσει και το σημερινό σύνθημα, προσκύσει τις αφήσεις που καλήσαμε εδώ, αλλά ό,τι και να κάνει, του κάνουμε σαφές ότι αύριο όλα στα ματιά του είναι πάλι στον ίδιο χώρο, πάλι θα γραφτεί το ίδιο σύνθημα και αύριο και μεθαύριο και τις επόμενες μέρες. Το κάνουμε σαφές ότι ώσπου να πάρει πίσω το τελατούργημα, κάθε μέρα θα μας βρίσκονται μπροστά τους. Δεν θα περάσει.